Δεν βρέθηκε η χρυσή τομή μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Απόλλωνος και Θάσου και της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας για την αξιοποίηση της πρώην Ορθοπαιδικής Κλινικής, όπως μετέφερε στο Ράδιο 1 στο 90,5 το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας Ξενοφών Κρουκίδης. Υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι επενδυτές, ωστόσο ακόμη δεν έχει καρποφορήσει κάτι. Τώρα, είχαμε και συζητήσεις και με τον σεβασμιό του κύριο Στέφανο, ο οποίος θέλει να κάνει κάτι επειδή είχε εμπειρία σαν υπεύθυνος εφημέριος στην Μεγάλη Μετρόπολη Θεσσαλονίκης με την νεολαία και γνωρίζει το πρόγραμμα της εξάρτησης, να κάνει ένα κέντρο απεξάρτησης, δεν τελεσφόρησε. Εδώ να πω, αγαπητέ Απόστολε Ατζημιδάκη, ότι βλέπουμε και το ίδιο το βλέπουμε και στο κάτω στο παλιό νοσοκομείο. Το παλιό νοσοκομείο, το οποίο ένας μεγάλος οργανισμός που ακούει στο όνομα Δήμος Καβάλας, εδώ και χρόνια έχει δυσκολίες να το εκμεταλλευτεί και να το δώσει τη λύση. Και πολλό δε μάλλον εμείς που δεν είμαστε Δήμος Καβάλας, εμείς είμαστε ένας οργανισμός με ιστορία βέβαια 100 χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Έχουμε δυσκολίες εκεί. Βέβαια, αν πάρουμε υπό την κυριότητά μας το 100% και το σανατόριο, εκεί αλλάζουν τα πράγματα λιγάκι, αλλιώς θα μπορούμε να μιλάμε με ενδεχόμενους επενδυτές ή ενδιαφερόμενους γενικά που θέλουν. Τώρα, μια και ανέφερα το παλιό νοσοκομείο, επειδή ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα. Μάλιστα, ο κ. Χροκίδης επανέφερε στο προσκήνιο και την αξιοποίηση του παλιού κάτου νοσοκομείου της Καβάλας, επαναλαμβάνοντας την δική του θέση περί κατεδάφισης του κτηρίου. Να πω την παλιά μου άποψη, την οποία δεν έχω καταγράψει. Ναι. Κάντο όπως στο Μαϊάμι είχα γράψει ένα άρθρο και λέω ότι πρέπει να το καταδαφίσουμε. Να το καταδαφίσουμε για να αποκτήσει αέρα εκεί η περιοχή της Αγίας Βαρβάρας που το έχει ανάγκη. Και βέβαια μια τέτοια γενναία απόφαση, αγαπητέ Απόστολε Ατζημιδάκη, πρέπει να κουμπώσει με άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή. Να αναμορφώσουμε τα καλαφατιά. Να αξιοποιήσουμε, μια και είχαμε την υπουργό την κυρία Μενδώνη, εκεί της καπνογονίκης, δηλαδή το ΤΕΑΦΚΙ και λοιπά, ενδεχομένως να το δώσουμε ζωή με κάτι. Άρα εκεί η περιοχή μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, και το λέω επειδή σιγά σιγά ξεκινάει και ο προεκλογικός αγώνας στα δημοτικά,